Κατερίνα με λένε, είμαι 41 έτους. Συνολικά έχω βγάλει φυλακή 3 χρόνια και είμαι τώρα 1,5 χρόνο το τελευταίο καιρό. Για ναρκωτικά είμαι εξαρτημένη. Μπαίνοντας σε ένα κελί, βλέπω μπροστά μου την Κατερίνα, η οποία μου άνοιξε και την πόρτα, με είδε σε μαύρα χάλια, γιατί ήμουν αχρήστρια. Και εκεί ήτανε που έκανα με τους και την είχα να με γυρνάει στο πλάι. Αν δεν είχε την Κατερίνα, θα πάθαινα κατευθείαν αναρρόφηση και θα πέθανε εκεί, όπου ήμουν. Και θα λέγανε, έπαθε πνευμονικό ίδρυμα και πέθανε, τελείωσε. Θα το καλύβανε. Δηλαδή η Κατερίνα ήταν ο άγγελός μου. Περιτριγυρίζομαι από πονεμένα, αμόρφωτα, βίαια παιδιά που η διαφήμιση των ναρκωτικών τα έφερε στη φυλακή. Και βλέπω 20χρονα παιδιά με ποινές 17 και 13 χρόνων για εμπορία. Αυτό προσπαθούν να κάνουν, να φτιάξουν ανθρώπους οι οποίοι είναι ένα δέμα το οποίο το τοποθετείς, δεν μιλάει, αλλά και να έχουν την ησυχία τους. Αλλά αυτές οι κρατούμενες κόβουν τις φλέβες τους, κρεμιούνται. Αυτό δεν τους ενδιαφέρει, τους κουβαλάνε μέχρι το φαρμακείο, τους ράβουν τα χέρια, είναι όλες με κομμένα χέρια. Από τη φυλακή των Διαβατών Θεσσαλονίκης, όπου θα βρεθεί, θα ζήσει και θα πρωτοστατήσει στις κινητοποιήσεις των κρατουμένων του περασμένου Νοεμβρίου με τις απεργίες πείνας και τις αποχές από το συσίτιο. Μείναμε μαζί 10 μήνες περίπου. Όταν λέμε μαζί, δίπλα-δίπλα ακριβώς. Τα κρεβάτια μας δίπλα-δίπλα. Η Μαρία Θηπατσελή βρίσκεται και αυτή στα Διαβατά. Μαζί με την Κατερίνα θα κάνουν τον Νοέμβριο απεργία πείνας και θα δώσουν παράλληλα έναν μεγάλο αγώνα για να μάθει όλος ο κόσμος τι συμβαίνει μέσα στις φυλακές. Γράμματα, υπομνήματα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και επίσημες καταγγελίες στο Συνήγορο το Πολίτη. Αφού είχα σαπίσει στην απομόνωση, τρόγλι, παρακαλούσα πρώτα τον υπάλληλο να μου ανοίξει την πόρτα να πάω στο βεσέ και δεν την άνοιγε. Σε μπουκάλια ορούσα μέσα στο κελί και η Λεό κόντεψα να πάθω και της το έλεγα. Και το κελί αποστομωμένο με πλέξι γκλάς είχε γεμίσει καπνό και την παρακαλούσε να ανοίξει την πόρτα να πάρω λίγο αέρα και δεν άνοιγε. Μετά από μέρες αϊπνίας, λόγω των στερητικών, λαμβάνει τελικά τα ηρεμιστικά ψυχοφάρμακα που της δίνουν στη φυλακή. Έτρεχαν δάκρυα από τα μάτια μου και τότε με λυπήθηκαν οι υπάλληλοι και από τότε μου δίνουν ένα στεντόν επί τρία και ένα μπουμπλεκάλι μερισίως. Και όπως σας είπα, ήταν ένα από τα βασικότερα άτομα που έλαβαν μέρος στην κινητοποίηση, από τους πρωτοστάτες και τους ανθρώπους που είχαν και το επίπεδο και τη μόρφωση και μες στο λόγο, ιδεολογία, στάση ζωής, τα πάντα. Συνδύαζε όλο το πακέτο. Όταν μετήχθη στη Θήβα, ξέραμε ότι θα ακολουθήσει μια σειρά γεγονότων τα οποία για την ίδια δεν θα ήταν καθόλου καλά. Και όπως δυστυχώς ήταν αναμενόμενο, έτσι και συνέβη. Της είχαν σπάσει τα νεύρα γενικότερα. Οι συνθήκες στη Θήβα είναι απαράδεκτες. Αν και καινούργια φυλακή, όχι μόνο δεν έχει αλλάξει τίποτα προς το καλύτερο, έχουμε σοβαρές καταγγελίες σε καθημερινή βάση. Και η Κατερίνα πάλεψε για όλα αυτά. Πάλευε για τα δικαιώματα των γυναικών μέσα στη φυλακή. Πάλευε για τα δικαιώματα των εξαρτημένων μέσα στη φυλακή. Πάλευε για τα δικαιώματα των ανηλίκων παιδιών που έχουν οι μωρομάνες μέσα στη φυλακή, πάλευε για όλους. Και με όλους. Η δεσμοφύλακας με υποχρεώνει να βγάλω όλα μου τα ρούχα. Πολλές φορές βρίσκει την ευκαιρία να παρατηρήσει γυμνό σώμα και με κοιτάει καλά-καλά και μου φέρεται σαν να είμαι το τελευταίο σκουπίδι. Στη συνέχεια υποχρεώνομαι να ορίσω μπροστά στη δεσμοφύλακα για να κάνουν ναρκοτέστ. Με βάζουν να καθίσω σε γυναικολογική καρέκλα και η δεσμοφύλακας βάζει το δάκτυλό της στο εδίο μου, μέσα στον κόλπο. Πολλές φορές βάζουν το δάκτυλό τους και συγχρόνως πιέζουν προς τον ορθό και τη βουβονική χώρα, σε σημείο που η κρατούμενη να πονάει. Τα ειρωνικά σχόλια και τα σόκινα αστιάκια των δεσμοφυλάκων δεν λείπουν. Είμαι σε μία διαρκή ένταση. Έχω έρθει προσφάτως από άλλη φυλακή. Επί 10 μήνες είχα κάνει προσπάθεια και είχα κόψει όλα τα φάρμακα. Χθες το βράδυ αναγκάστηκα πάλι και ήπια φάρμακα, γιατί το καθεστώς εδώ είναι, πώς να το πω, είναι λίγα ανεπιϊκός χαρακτηριζόμενο απάνθρωπο. Είμαι 41 ετών σήμερα
εξαρτημένη από την ηρωίνη από τα 17 μου. Τόσα χρόνια αρρώστια και εξάρτηση. Το χειρότερο εφιάλτη όμως, που οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν αυτονόητο επακόλουθο της εξάρτησης, δεν είχα ποτέ φανταστεί ότι θα τον ζήσω έτσι όπως τον ζω. Αυτό το αυτονόητο επακόλουθο, λοιπόν, είναι η φυλάκιση. Η Κατερίνα λίγες μέρες πριν τον θάνατό της θα γράψει στους στίχους των φυλακών της Στίβας τα δικαιώματα των κρατουμένων και θα αντιδράσει βία όταν θα τη σταματήσουν. Γέμισε τους στίχους με τα δικαιώματα των κρατουμένων, τον Μαρκαδόρο. Αυτή το γέμισε. Ε, καλά έκανε. Καλό είναι αυτό, δεν είναι κακό. Αυτό είναι κακό. Εγώ δεν το βρίσκω κακό, όχι γιατί το έγραψε η κόρη μου. Ήδη έπρεπε να ήταν τα δικαιώματα των κρατουμένων σε ένα χαρτί έτσι κολλημένα. Δεν μπορούσε. Όταν έβλεπε κάτι το στραβό και εδώ πέρα μέσα να έβλεπε το στραβό, θα μάλωνε. Μην μιλάς έξι κοριτσάκι. Δεν είναι έτσι. Όταν βλέπεις και ακούς, θα μιλάς γιατί θα είσαι συνένοχος και εσύ με αυτούς. Άμα βλέπω, σου λέει, και ακούω και δεν μιλάω, και εγώ με αυτούς είμαι. Ποια ήταν η τελευταία φορά που τους μίλησες? Ήταν 2-3 μέρες πριν πάρει τη γιαγιά μου και της πει ότι φεύγει για Κρήτη. Καλά ήταν, πολύ καλά. Περίμενε με ανυπομονησία το εφετείο της και μάλιστα θυμάμαι ότι ήταν και λίγο πριν πάω σχολείο και έπρεπε να φύγω και της έλεγα, έλα τώρα τελείωσε, θα τα πούμε και μεθαύριο, με έχεις πρίξει, κλείσε. Και έτσι το κλείσαμε. Και από τη στιγμή που ήξερα ότι ήταν η τελευταία φορά αυτή, ότι θα έβγαινε και ήταν το τέλος με όποια σχέση και αν είχε τα ναρκωτικά, με πειράζει ακόμα πιο πολύ. Η Κατερίνα έφυγε από τη φυλακή θρουρούμενη με όχημα της φυλακής. Έφτασε στα κρατητήρια φρουρούμενη, σε χώρο περιορισμένο, ελεγμένο και από τα κρατητήρια πήγε με όχημα της φυλακής στο καράβι. Δεν ήρθε σε επαφή με κανέναν άλλον. Δεν χρειάζεται να μάθουμε πώς βρέθηκαν τα ναρκωτικά. Αυτό που πρέπει να μάθουμε είναι γιατί. Όχι πώς. Είναι γιατί θα έπρεπε η Κατερίνα να πεθάνει για να ακουστεί το τι γίνεται μέσα στις φυλακές. Γιατί έπρεπε να γίνει μια εκπομπή για την Κατερίνα για να μάθει η κοινωνία τι γίνεται μέσα στις φυλακές και γιατί εμείς δεν γνωρίζουμε προτού γίνουν αυτά τα πράγματα. Προτού πεθάνει κάποιος. Κάποτε ήμουν άνθρωπος με όνειρα, με όρεξη για μάθηση, με όρεξη για δημιουργία. Σήμερα όλος αυτός ο πόνος, η κακοποίηση, ο βιασμός του σώματος και της ψυχής που έχω υποστεί με κάνουν να ονειρεύομαι πως τους σκοτώνω όλους αυτούς που πληρώνονται για να βασανίζουν αδύναμους ανθρώπους. Το ξέρω πως ο κόσμος δεν αλλάζει. Μεταρρυθμίζεται όμως. Φτάνει να μην αδιαφορούμε.